Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο η αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες το μόνο χτύπημα που θα λάβει η κυβέρνηση του ΑΚΠΑΡΤΗ στην Τουρκία. Φαίνεται ότι έρχεται μία σειρά πληγμάτων από την υπερδύναμη του πλανήτη. Η Τουρκία την έχει προκαλέσει πάρα πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο η S-400, είναι η γενικότερη πολιτική της Τουρκίας η οποία δεν είναι μόνο επεκτατική απέναντι σε όλα τα κράτη σχεδόν της περιοχής και απέναντι σε στενούς συμμάχους των ΗΠΑ όπως είναι η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος τελευταία. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι βουλευτές των Δημοκρατικών έχουν εισάγει στο Κογκρέσο νομοσχέδιο για τις θρησκευτικέ ελευθερίες αυτή τη φορά ε, στην Τουρκία. Βλέπουμε ότι πριν από λίγες μέρες, σας είχαμε ενημερώσει από αυτό το κανάλι, είχε συζητηθεί η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων στην Άγκυρα σε περίπτωση που δεν σεβαστεί από εδώ και πέρα τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στη χώρα τώρα έχουμε αναφορά και για τις θρησκευτικέ ελευθερίες, έρχεται νομοσχέδιο ειδικά για την κατάσταση με το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, οι συγητές, οι βουλευτέ Γκάς Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνι, μέλη της Επιτροπής του Κογκρέσου για ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, ονομάζεται Turkey and Ecumenical Patriarchate Religious Freedom Act Of 2021. Σύμφωνα με ανάρτηση του Hellenic Leaders στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαβάζουμε ξανά στο in.gr αναφέρει ότι αυτοί οι βουλευτές οι Μπιλιράκης και Μαλόνη έχουν εισάγει ε, αυτό το νομοσχέδιο για την Τουρκία, ούτω ώστε να καταστεί υπόλογη για την παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Ελλορθόδοξων Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Ε, υπάρχει και ανάρτηση στο Hellenic Leaders www.medium.com Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για πολύ σημαντική εξέλιξη να δούμε τι θα επακολουθήσει ακόμα για την Τουρκία η οποία στο τέλος το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε προβλέψει αν και δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις ότι ή τελικά η Άγκυρα θα συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες και θα επιδιώξει όρους καλής γειτονίας Τόσο με τους γείτονές της όσο και με τους συμμάχους της στο είτε τελικά θα αναγκαστεί να συμμορφωθεί με τον σκληρό τρόπο ο οποίος δυστυχώς θα είναι επώδυνος για την Άγκυρα. Σε κάθε περίπτωση τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.